Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Ευμένιο. Γεννήθηκε το 1931, κοιμήθηκε το 1999, αγιοκατατάχθηκε επίσημα το 2022. Είναι ένας σύγχρονος συνάνθρωπός μας και είναι επίσημα Άγιος της Εκκλησίας μας. Τι έχει να πει σήμερα σε εμάς, ποια ήταν η ζωή του, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Διονύσιο. Ο πατέρας Διονύσιος είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, κοιμήσιος της Θεοτόκου εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Διονύση. Μεγάλη μας χαρά. Γεια σας, κύριε Λίλη. Είναι δική μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας για να μιλήσουμε για ένα, όπως είπατε, σύγχρονο Άγιο, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω μεγάλο Άγιο. Βέβαια, μεγάλο. Έναν Άγιο ο οποίος δίνει πολλά μηνύματα και πολλά παραδείγματα, ειδικά σε εμάς τους νέους, ότι η αγιότητα υπάρχει. Ναι. Πολύ σωστά το λέτε. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με τον πατέρα Ευάγγελο, πριν τον έχουμε κοντά μας, να πούμε εμείς. Είναι Άγιος, συνδέεται με την Εφιά, εδώ νότια της Κρήτης, Μητρόπολη Γορτίνης και Αρκαδίας. Να γνωρίσουμε λίγο τη ζωή του, ποιος ήτανε και γιατί τον ξεχώρισε η Εκκλησία τόσο νωρίς. Ναι, ο Άγιος Ευμένιος, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Σαριδάκης, γεννήθηκε στην Εφιά, σε ένα χωριό της Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας, την 1η Ιανουαρίου του 1931. Μάλιστα. Ήταν το τελευταίο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το 8ο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, πολύ φτωχής οικογένειας, και γνωρίζουμε για τη ζωή του ότι πήγε μέχρι την 3η Δημοτικού και μετά δεν πήγε σχολείο, δεν συνέχισε. Άρα ο λιγογράμματος κουζούνται. Ναι. Όμως αυτό που τον κέρδισε από μικρή ηλικία ήταν ο Χριστός. Όλο του το χρόνο σχεδόν τον περνούσε στην Εκκλησία της Παναγίας, εκεί στην Εφιά, στο χωριό του. Και εκεί δέχτηκε και την πρώτη κλήση από το Θεό. Στα 17 του χρόνια πήγε στην Μονή του Αγίου Νικήτα και έγινε δόκιμος μοναχός. Και σχεδόν 3 χρόνια μετά έλαβε το αγγελικό σχήμα. Έγινε μοναχός και πήρε το όνομα Σοφρόνιος. Α, άλλο όνομα έχει στήθει, Σοφρόνιος. Η ζωή του στο μοναστήρι ήταν ένας αγώνας, όπως και όλη του η ζωή γενικότερα. Εργάστηκε σκληρά για να καλλιεργήσει τις αρετές, για να έχει ένα ενάρετο βίο και να πετύχει τον στόχο που έχουν όλοι οι χριστιανοί, να φτάσει στην αγιότητα. Και δόξα τω Θεώ το κατάφερε. Έτσι ο Άγιος Ευμένιος ζει μέσα στο μοναστήρι. Το 54 όμως θα κληθεί να υπηρετήσει την πατρίδα ως στρατιώτης. Κατετάγει στο Μεγάλο Πεύκο και στη συνέχεια πήρε μετάθεση στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν ένας άνθρωπος πολύ φιλάσθενος. Και ταλαιπωρήθηκε γενικότερα στη ζωή του με ασθένειες. Κάτι που τον έκανε να είναι συνέχεια στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, αναλόγως που βρισκόταν την περίοδο που τον επισκεπτόταν η ασθένεια. Εκεί λοιπόν φτάνει η λέπρα στον Άγιο να του χτυπήσει την πόρτα, να νοσήσει από τη λέπρα και να νοσηλευτεί στον αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών. Μόλις απολύθηκε λοιπόν από το στρατό, αγωνίστηκε μέσα στον αντιλεπρικό σταθμό, θεραπεύτηκε από τη λέπρα και όμως η αγάπη του για τον άνθρωπο, η αγάπη του για τους συνανθρώπους του, τον κράτησε εκεί πέρα για να τους διακονεί και να τους παρηγορεί, να τους δίνει την παρηγορία στον δύσκολο αγώνα που είχαν με τη λέπρα οι άνθρωποι αυτοί. Λόγω της μοναχικής ιδιότητας που είχε, ο Άγιος έμενε σε ένα κελάκι, θα λέγαμε, εκεί πέρα, δίπλα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων.
όπου έζησε εκεί για 40 ολόκληρα χρόνια. Στον χώρο αυτό αναπαύθηκαν πολλές ψυχές. Εκεί ναι, βρήκαν παρηγορία πολλοί άνθρωποι. Και φτάνουμε στο 57, όπου εκεί είναι μια χρονολογία σταθμός. Συναντάει ένα άλλο μεγάλο Άγιο, συντοπίτη του Άγιο, τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό. Α, μάλιστα. Ο οποίος όταν έκλεισε το λεπροκομείο στη Χίο, πήγε στο Λιμωδόν στην Αθήνα και εκεί πέρα ο Άγιος Ευμένιος τον διεικόνισε και τον είχε γέροντά του. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της ζωής του Αγίου Ευμενίου είναι η περίοδος μετά την ίασή του από τη λέπρα. Ναι. Τότε ο Πονηρός κατέβαλε τον Άγιο και μετά από πάρα πολύ αγώνα και προσευχή και προσπάθεια και των οικείων του αλλά και του ίδιου του Αγίου στη Μονή του Κουδουμά με τη βοήθεια της Παναγίας μας φεύγει το δαιμόνιο και ο Άγιος συνεχίζει να ζει με το Χριστό και έτσι τελειώνει η ζωή του, όπως είπατε, το 99 στις 23 Μαΐου. Ήταν γύρισε Αθήνα και ήταν στην Αθήνα. Ναι, 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 ναι. Μέχρι το τέλος ζωής του. Δηλαδή το 99 ήταν στην Αθήνα όταν... Ναι. Εκοιμήθη το 99 και το 2022 έγινε η αγιοκατάταξή του από τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και από τότε τον τιμούμε και επίσημα πλέον. Διότι η φήμη και η αγάπη που είχε ο κόσμος για τον Άγιο Ευμένιο ήταν μεγάλη πολύ πριν την αγιοκατάταξή του, την επίσημη αγιοκατάταξή του. Ναι, φαντάζομαι και όλα αυτά τα χρόνια από το 99 μέχρι το 2022 θα υπήρχαν περιστατικά, ο κόσμος θα άκουγε διάφορα γεγονότα, γι' αυτό και η Εκκλησία μέσω του τοπικού Μητροπολίτη θα έφτασε στο σημείο να εισηγηθεί. Όλο αυτό που είπαμε, η μεγάλη αυτή φήμη που είχε ο Άγιος, οι ψυχές που αναπαύθηκαν στο πετραχύλι του Αγίου, οι άνθρωποι που βρήκαν την παρηγοριά τους στα λόγια του Αγίου, στα απλά λόγια, ενός αγράμματου, όπως είπαμε, ανθρώπου, αλλά αυτά τα λόγια ήταν γεμάτα Θεό. Ναι. Οπότε αυτό έκανε τους ανθρώπους να τον αγαπήσουν και να τον αναδείξουν. Και δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, 31 με 99. Ναι. Αλλά η ζωή του είχε αρκετά θέματα. Είχε πολλές κακουχίες, είχε, όπως είπαμε, πολλές ασθένειες, ήταν φιλάσθενος. Ναι. Και πριν τη λέπρα είχε άλλες ασθένειες. Ναι, 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 ναι. Και πάντα ναι, ήταν σε κάποιο πάντα νοσοκομείο. Πάντα ήταν το είπατε και στο σε, ένα, σε ένα νοσοκομείο. Πάντα όμως με την ελπίδα του στο Χριστό. Ναι. Ποτέ δεν άφηνε τον εαυτό του να απογοητευτεί. Και ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός, και αυτός είναι ασύγχρονος Άγιος, βέβαια, συνδέθηκε μαζί του. Ναι, ήταν γέροντάς του. Ήταν ο γέροντάς του. Εμείς γι' αυτό το σύνδεσμο το πνευματικό γνωρίζουμε κάποια στοιχεία. Όταν έκλεισε το αντιλεπρικό στοιχείο, ο Άγιος Νικηφόρος αναγκαστικά έπρεπε να νοσηλευτεί στο Λιμωδόν στην Αθήνα, εκεί που βρισκόταν ο Άγιος Ευμένιος. Και εκεί πέρα συνδέθηκαν, ίσως και λόγω του ότι ήταν συντοπίτες ναι, και όλα ναι, αυτά. Ναι, από την Κρήτη. Και ναι. Από την Κίσα μου ο Άγιος Νικηφόρος, από την Εθιά ο Άγιος Ευμένιος. Αυτό τους έφερε κοντά, αλλά πάνω απ' όλα η εν Χριστώ ζωή που ζούσε και ο Άγιος Ευμένιος και ο Άγιος Νικηφόρος ήταν αυτό που τους συνέδεε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να πω και τους τηλεθεατές ότι συζητούμε για τον Όσιο Ευμένιο. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160 και 161. Η εκπομπή μας είναι πάντα ζωντανή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας μέσω Skype τον πατέρα Ευάγγελο, πολύ γνωστό ιατρό, ιερέα και πρόσωπο της Ιεραποστολής. Πατέρα Ευάγγελε, την ευχή σας από την Κρήτη, ευχαριστούμε θερμά. Ευλογείτε. Δεν ξέρω με ποιον μιλάω, να ξέρετε. Πρέπει να μου πείτε ποιος είναι. Λίλης Γιάννης, είμαι ο παρουσιαστής της εκπομπής που είχαμε μιλήσαμε το πρωί. Εμείς θέλαμε να είστε κοντά μας, γιατί φαντάζομαι τον είχατε γνωρίσει και προσωπικά. Εγώ το γνώρισα όταν ήταν το 1972. Α, μάλιστα. Η εμπειρία σας από αυτή την επαφή ποια ήταν, όταν κάποιος το γνώριζε, τι έβλεπε σε αυτόν τον άνθρωπο?
Κοιτάξτε, επειδή θα με συγχωρέσετε, επειδή άκουσα και προηγουμένως κάποια λόγια. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια γενικότητα. Ναι. Θα πάμε κάποια ειδικά θέματα, να ξέρετε, για να καταλάβετε τον αγώνα που πέρασε ο άνθρωπος. Το 72 ήταν μοναχός ο Φρόνιος. Μάλιστα. Είχε κοιμηθεί ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός. Η μνήμη αυτού του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού ήταν απλωμένη σε όλους τους λεπρούς και τους χασινικούς. Υπήρχε μεγάλη αναλογία κριτικών, ξέρετε, να έχουν αυτό το νόσημα. Ναι. Και είχαν έρθει, όπως σας είπανε, είχαν έρθει στην Αθήνα. Γιατί έκλεισε το 57 η Σπιναλόγγα. Ο πατήρ Ευμένιος δεν πήγε ποτέ στη Σπιναλόγγα. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν από τους τελευταίους αρρώστους που εμφάνισαν την νόσο, όταν πια τα φάρμακα είχαν βγει. Γι' αυτό το 57 τον πήγαν στο νοσοκομείο των Λιμωδών και εκεί έλαβε την αγωγή και δεν του έμεινε από το νόσημα κάτι εκτός από το πρόσωπο. Έπρεπε να ήσουν πολύ ειδικός για να αντιληφθείς λιγάκι ότι ο πατήρ Ευμένιος είχε νοσήσει από αυτή την ασθένεια. Μάλιστα. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν σοφρόνιος μοναχός. Ναι. Μέχρι το 1973-1974, δεν θυμάμαι τώρα πότε χειροτονήθηκε ιερεύς, μέχρι τότε είχε, εγώ ήταν σοφρόνιος όπως σας είπα, και ήταν πάνω σιωπηλός. Όταν λέμε πάνω σιωπηλός, με απόλυτη σιωπή. Mm. Δεν μιλούσε καθόλου, δεν χαμογελούσε σχεδόν καθόλου. Αυτό που βλέπετε μετά είναι κάτι άλλο. Ναι. Θα σας το εξηγήσω πώς έγινε αυτό. Ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ σιωπηλός, πολύ ευλαβής, άνθρωπος της ησυχίας και όλη του εργασία ήταν η εξής. Όσο ζούσε ο Άγιος Νικηφόρος, ήταν ο διακονή των Άγιων Νικηφόρων, σε σημείο δηλαδή να τον πλένει, να τον τένει, να τον ετοιμάζει, να τον πηγαίνει στην εκκλησία, να τον ξαναφέρει πάλι από την εκκλησία, να κάνουν τις ακολουθίες κλπ. Είχαν ιερείς, οι οποίοι υπήρχαν στο Λιμωδόν, αυτό το νοσοκομείο των Αγίων Αργύρους, οι οποίοι ήσαν ιερείς που είχαν γυναίκες ασθενείς, είχαν καταλάβατε, δηλαδή πρεσβυτέρες ήταν άρρωστοι, ναι, ναι. Άρρωστοι, και είχαν αναγκαστεί να φύγουν, ας πούμε, από τη Ζάκυνθο ή από οτιδήποτε και να έρχονται να μένουν μαζί με τις συζύγους τους. Είχαν μια άδεια και αυτοί λειτουργούσαν στους Αγίους Αναργύρους. Mm. Ο πατήρ Ευμένιος έψαλε μαζί με τον Άγιο Νικηφόρο. Ναι. Αυτή ήταν η ζωή του. Το δεύτερο που έκανε ο πατήρ Ευμένιος ήταν το εξής. Αφού ταυτοποιούσε τον γέροντα Νικηφόρο, υπήρχαν πάρα πολλοί λεπροί, 330, 340, πολλοί. Τι κάνανε. Αυτοί, όταν βρέθηκε το φάρμακο, βρεθήκανε σε διάφορες. Η ασθένεια δηλαδή τους είχε αφήσει διάφορα πράγματα. Άλλοι ήσαν πάρα πολύ σοβαρά, άλλοι λιγότερο, άλλοι τους έλειπαν τα μάτια, τα χέρια, τα πόδια, είχαν προβλήματα. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν, δεν μπορούσαν να πλύνουν τα ρούχα τους, δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν κτλ. Ο πατήρ Ευμένιος, ο σοφρόνιος μοναχός, με την κυρία Ντίνα, με την Αργυρό, με τον κύριο Χαράλαμπο, όλοι αυτοί έχουν τα υπονοήματα κριτικά, έτσι. Ναι. Εγώ ήταν, όπως ο πατήρ Ευμένιος λέγεται, Σαριδάκης, ο κύριος Μανιατάκης, η Στεφανάκη, η οικογένεια, όλοι αυτοί, αντιλαμβάνεστε, ήσαν ενωμένοι και τι κάνανε. Όποιος ήταν πάρα πολύ βαριά άρρωστος, χωρίζανε την ημέρα σε 8ωρο. Mm. Δηλαδή, ο πατήρ Ευμένιος είχε το 8ωρο που ασχολόταν με τον Άγιο Νικηφόρο. Μετά έφευγε και πήγαινε και καθόταν σε ένα πολύ βαριά άρρωστο ή που ψυχοραγούσε κτλ. Και του κάνανε παρέα. Mm. Μετά υπήρχε άλλο 8ωρο που πήγαινε κάποιος άλλος λεπρός που ήταν καλύτερα για να διακονήσει. Ο πατήρ Ευμένιος ξαναπήγαινε στον πατέρα Νικηφόρο. Αυτό ήταν συνεχώς και δεν ήταν ένας και δύο άρρωστοι, ήταν πάρα πολλοί. Αυτό έφερε στον πατέρα Ευμένιο και το άλλο θαύμα που είδε, ότι είδε τον Άγιο Νικηφόρο όρθιο πάνω από το κρεβάτι του να προσεύχεται όταν άνοιξε την πόρτα. Και το χαρακτηριστικό ήταν ότι όχι απλώς τον είδε, αλλά τον είδε θεραπευμένο. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ξέρετε, έχετε ακούσει πάρα πολλά, αλλά μερικές λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Ναι, τον είδε υγιή, αποκαταστημένο στην. Στο λάμποντα, αποκαταστημένο, όπως θα μας κάνει ο Θεός όταν αναστηθούμε, καταλάβετε. Ναι. Και ήταν πάνω από το κρεβάτι όρθιος και έλαμπε. Λοιπόν, αυτό το έκλεισε την πόρτα πάλι ο γέροντας, αυτό το κράτησε μέσα του και όλη αυτή η νοερά εργασία την οποία έκανε και πνευματικά, αλλά και την εργασία που έκανε διακονώντας ασθενείς, κάποια στιγμή, δυστυχώς, όπως είπε ο πατήρ προηγουμένως, δεν ξέρω για ρεύση ήταν, ποιος ήταν, δυστυχώς τον επίδαξε η υπερηφάνεια. Ήρθε ο λογισμός υπερηφανίας. Δεν ξέρετε το μέρος πώς ήταν. Υπάρχει, λέγεται αναρωτήριο αυτό. Και όπως κατέβαινε από τα κρεβάτια του αναρωτηρίου και έβγαινε έξω, υπάρχουν τις σκάλες εκεί. Και εκεί στις σκάλες αυτές, μέσα του, εσκέφθη ότι σαν καλά πάω. Αυτό. Σαν καλά πάω. Δηλαδή, ναι. Καλά πηγαίνω. Προσεύχομαι, ναι. Νηστεύω, κοινωνώ, διακονώ όλους τους αρρώστους. Σαν καλά πάω. Εκείνη την ώρα που είπε σαν καλά πάω,
παρουσιάζεται αυτό το κακό το εξωτερικό με όλη τη μορφή του, του έδωσε ένα σκαμπύλι στο πρόσωπο και εισήλθε μέσα του. Δηλαδή ο άνθρωπος, αυτό που λέγεται το δαιμόνιο, δεν είναι απλώς μια πειραξία, ξέρετε, έρχεται απ' έξω και σε πειράζει, αλλά εισήλθε μέσα στον άνθρωπο. Και τότε ο άνθρωπος χάνει τελείως την ύπαρξή του και γίνεται υποχείριο, άρχισε να φωνάζει, να κάνει διάφορα πράγματα που δεν θέλω να σας τα πω, με αποτέλεσμα οι ίδιοι ασθενείς να θορυβηθούν, να θορυβηθούν οι ιερείς, να θορυβηθούν, και τότε για να γίνουν οι εξορκισμοί εκάλεσαν τον πατέρα Χρύσανθο, αν έχετε ακούσει, είναι ένας ιερεύς που ήταν στη Σπιναλόγκα, ο οποίος πατήρ Χρύσανθος έμεινε στη Σπιναλόγκα και όταν φύγανε όλοι οι ασθενείς, για 7 χρόνια ακόμα. Για ποιο λόγο? Διότι θεωρούσε ότι το πίμνιό του μεν έφυγε και πήγε αλλού, αλλά έμεινε και ένα πίμνιο οι πεθαμένοι, οι οποίοι ήσαν μέσα στη Σπιναλόγκα και κοιμημένοι, και έπρεπε κάποιος να τους κάνει τρισάγια, να τους κάνει τις λειτουργίες. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, ο πατήρ Ευμένιος μετά από αυτό υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία. Ήρθε ο πατήρ Χρύσανθος, το διάβαζε για να φύγει το δαιμόνιο. Δεν επέτυχε αυτό. Τότε η οικογένειά του πατήρ Ευμενίου, αλλά και άνθρωποι από την Κρητική, άνθρωποι από πάνω εδώ, από την Αγία Βαρβάρα, αποφασίσανε να έρθει ο πατήρ Ευμένιος στην Κρήτη και να πάνε σε διάφορα προσκυνήματα και να πάνε και στη Μονή του Κουδουμά. Ναι. Τον πατέρα Ευμένιο λοιπόν τον έβαλανε πάνω σε... τον φέρανε με τα χίλια ζόρια στο καράβι και μετά όταν κατέβηκε με ένα ζώο που του δέσανε τα πόδια από κάτω με αλυσίδες στην κοιλιά του ζώου για να μπορεί να προχωρήσει, να... δεν μπορούσε να το κάνουν καλά, και ήρθε στην Ιερά Μονή του Κουδουμά. Εκεί στην Ιερά Μονή του Κουδουμά υπήρχε ένας Νικόδημος πνευματικός, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος μετά πήγε στο Αγιον Όρος και λέγεται Νικόδημος πνευματικός. Mm. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος είναι θαμμένος αυτή τη στιγμή στο μοναστήρι που είναι η Αγία Ιερή στο Κρουζόνα. Ναι, μάλιστα. Αυτός ασκήτευσε στο Αγιον Όρος μετά που έγιναν αυτά που θα σας πω και έζησε στο Αγιον Όρος και κοιμήθη, δηλαδή είχε ένα πρόβλημα στο Αγιον Όρος και τραυματισμό κτλ. Και μετά ήρθε και κοιμήθη στην Κρήτη. Μ' αρέσει αυτό ότι πολλοί μοναχοί αγωνίζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά στο τέλος στο νησί τους καταλήγουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό να ξέρετε. Ναι, ναι. Διότι ο πατήρ Ευμένιος κανονικά, αν είχε μυαλό η Εκκλησία της Ελλάδος, δεν θα τον αφήσει να φύγει. Διότι ήξεραν ότι είχαν έναν Άγιο. Αλλά επειδή είχε μια σαλότικη μορφή, είχε μια έκφραση σαλότητας, τον αφήσανε, ίσως το ήθελε και ο Άγιος βασικά, όλοι οι Κρήτες Άγιοι, θέλω να πάω στην Κρήτη να κοιμηθούν. Φέρετε. Λοιπόν, και έτσι με τη χάρη του Θεού, όταν κοιμήθηκε στην Κρήτη. Έχει σημασία αυτό το που θα σας πω, αυτός ο πατήρ Νικόδημος τον διάβαζε με αποτέλεσμα τα δαιμόνια να κατευνάζεται και στο τέλος, εξερχόμενος από τη Μονή του Κουδουμά, από την πόρτα μια μέρα, βλέπει ο οφθαλμοφανός την κυρία Θεοτόκο την Κουδουμιανή να τον τραβάει προς το μέρος της και ο δαίμονας να τον τραβάει προς την άλλη μεριά. Και φυσικά ανάμεσα σε αυτά τα δύο όντα η κυρία Θεοτόκος Νίκης τον πήρε στην αγκαλιά της και του είπε κάτι πολύ φοβερό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβετε και να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό, ότι τώρα εγνώρισες τι εστί να κρατήσεις τον εαυτό σου ταπεινό σε όλη σου τη ζωή. Ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι τόσο θεολογικό αυτό, είναι απλό βέβαια για την Εκκλησία, αλλά είναι πολύ θεολογικό. Όπως είναι αυτό που είπε στον εαυτό, κράτα τον εαυτό στον άδειο και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή ναι, να είσαι ταπεινός. Ναι. Εκεί με τα προβλήματα, μέσα στην κόλαση ρε παιδί μου που ζεις, να είσαι ταπεινός και να δεις Θεέ μου αφού το θέλεις εσύ ευλογημένο. Από εκείνη την ώρα έφυγε το δαιμόνιο και όχι μόνο έφυγε το δαιμόνιο, αλλά από εκείνη την ημέρα έγινε αυτό το πρόσωπο της χαράς που βλέπετε. Mm. Άλλαξε ο Ευμένιος από σοφρόνιος που ήταν ένας σοφρόνιος που ήταν συνοφριωμένος έτσι πολύ ταπεινός και ήσυχος, έγινε ένα πρόσωπο που έλαβε το πρόσωπό του. Η χαρά ήταν έκδηλη. Το χαμόγελό του πια, το γέλιο του, το πηγαίο, δηλαδή το γέλιο του, όχι οι υπερβολές, το γέλιο του, το χαμόγελο, αυτό που λάμπει το πρόσωπό του στη χαρά είναι μετά από αυτό που του έκαμε η κυρία Θεοτόκος. Δηλαδή Θεοτόκος του έδωσε το χάρισμα αυτό να είναι ο άνθρωπος της χαράς και να λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο άνθρωπος της χαράς. Ξαναγυρίζει λοιπόν αφού θεραπεύθηκε, ξαναγυρίζει πάλι στον αγώνα του εκεί και συνεχίζει τον αγώνα του αυτόν. Και τότε το 1973-1974, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ποια ακριβώς ημερομηνία χειροτονήθηκε, οι αδερφοί πηγαίνουν στον δεσπότη της Νίκαιας και ο Γεώργιο Παυλίδη και του παρακαλούν να τον χειροτονήσει η ιερέα και να μείνει εκεί στο λιμωδόν να τους διακονεί ως ιερεύς. Ο επίσκοπος όμως είχε δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν ότι ενθυμούνται όλοι ότι είχε αρρωστήσει με αυτόν τον τρόπο, τον είχε πράξει το δαιμόνιο και φοβόντουσαν. Το δεύτερο είναι ότι επειδή δεν είχε τις γραμματιακές γνώσεις, ξέρετε, ήταν του δημοτικού σχεδόν, ναι, δεν μπορούσε να τον
τοποθετήσει, αντιλαμβάνεστε, νομικά στην Αθήνα. Α. Και τότε βρίσκεται ο Άγιος αυτός επίσκοπος, ο Τιμόθεος, ο αρχιεπίσκοπος μετά Τιμόθεος του Ηρακλείου δηλαδή, ναι, ο οποίος ήταν στην Καλυβιανή τότε και λέει εγώ θα το χειροτονήσω. Και κατεβήκανε οι λεπροί, νομίζω ήρθα και εγώ τότε, δεν θυμάμαι, ήταν νομίζω το Σαββάτο των Αγίων Θεοδόρων και μετά ή το Σαββάτο προ και την έγινε, δεν θυμάμαι τώρα, τον Αγίο Θεοδόρο της Κυριακής Ορθοδοξίας έγινε παπάς, το Σαββάτο έγινε διάκος, δεν το θυμάμαι καλά. Ήμουν παιδάκι. Λοιπόν, και ήρθαμε όλοι κάτω στην Κρήτη, πήγαμε στη Μονή εκεί στην αυτή και έγινε στην Καλυβιανή και έγινε χειροτονία. Και όταν φωνάξανε Άξιος, φώναζε και αυτός Άξιος, Άξιος. Του λέγανε Άξιος, φώναζε και αυτός Άξιος, ναι. Άξιος. Τόση απλότητα είχε στην καρδιά του αυτός ο άνθρωπος. Μετά τον γύρισε, ήρθε στην Αθήνα, τοποθετήθηκε κανονικά ως ιερεύς στο νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων και πάλι σιωπηλός διακονεί την ίδια δουλειά που έκανε προηγουμένως. Όμως τώρα ελαττώνεται πάρα πολύ η διακονία προς τους αρρώστους, γιατί γίνεται η διακονία στη Θεία Λειτουργία. Λειτουργεί σχεδόν κάθε μέρα, ναι, είναι φυλακόλουθος στο έπακρον, κάνει όλες τις ακολουθίες που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος και κάθε ώρα και στιγμή προσθέτει και μία ακολουθία ακόμα. Δηλαδή, μια παράκληση στην Αγία Μαρίνα, μια παράκληση στο Αγίου Σουδάκη Παντελεήμονα, μια παράκληση στο Αγίου Αναλγύρου. Και όλη την ημέρα λοιπόν βρίσκεται σε μία αέναη ακολουθία. Ταυτοχρόνω δεν είναι τα σπιτάκια αυτά που βλέπετε, είναι φτιαγμένα πιο μετά. Παλιά υπήρχε ένα τόλ εκεί πέρα, το οποίο είχαν φτιάξει οι Γερμανοί. Εκεί ζούσε μέσα σε αυτό το τόλ, ξαντισμένη λαμαρίνα από το κτλ. Και ήταν εκεί το δωματιάκι στο οποίο ζούσε ο Άγιος Νικηφόρος. Ναι. Δίπλα λοιπόν από εκεί ήταν το δικό του κελάκι. Μετά φτιάξανε αυτά τα κτίρια που βλέπετε τώρα, είναι πιο μεταγενέστερα. Και εκεί άρχισε να φτιάχνει θυμίαμα. Οι λεπροί υπόλοιποι πηγαίναν εκεί συνέχεια με τον γέροντα. Υπήρχαν γύρω στις 4 με 5 μοναχές, οι οποίες ήταν και αυτές λεπρές και είχαν γίνει καλά και είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα πάνε στα μοναστήρια τους αφού θα γίνουν καλά, θα μείνουν εκεί πέρα και θα ασκούνται στην προσευχή και δεν θα τρώνε λάδι ή μη μόνο. Τους είχαν υποχρεώσει να φάνε λάδι την ημέρα του Πάσχα. Όλες τις άλλες μέρες είχαν τάξει ότι αν δοθεί το φάρμακο για τη λέπρα, γιατί θα βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι, εμείς δεν θα ξαναφάμε λάδι ποτέ. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εκεί στο Λιμωδόν είχε γίνει μια ομάδα μοναστηριακή. Ήταν ο πατήρ Ευμένιος, ήταν οι καλόγριες και υπήρχαν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι πνευματικότατοι, οι οποίοι είχαν τη φιλοκαλία, είχαν όλα τα πατερικά βιβλία. Είχαν πολύ μεγάλο επίπεδο, να ξέρετε. Ναι, ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι και ότι η ώρα είναι πολύ λίγη και δεν προλαβαίνω να σου πω άλλο. Λοιπόν, αυτό το έζησε μετά ο Πατρευμένιος και μετά το 1979 εμφανίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα που εμφανίστηκε στην εποχή μας, που και εσείς τώρα δεν ξέρω πώς χρονίστε, αλλά εγώ τώρα είμαι 63 χρονών, ναι. Εμφανίστηκε το AIDS. Και επειδή οι ασθενείς που είχαν AIDS τους φοβόταν ιατρική ακόμα, δεν ήξερε ούτε πώς μεταδίδεται κτλ. Και θεωρείται ένα ανίατο νόσημα. Τους φέραν τους ασθενείς αυτούς στο Λιμωδόν. Ήταν δηλαδή, πώς να σας πω, 100 μέτρα από το ιερό, 100 μέτρα από το ιερό που λειτουργούσε ο πατήρ Ευμένιος, ήτανε. Και οι ασθενείς του έτσι. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, 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 πολύ καλά, ναι. Ναι. Εκεί 100 μέτρα πίσω από το ιερό υπήρχε ένα μεγάλο κτηριάκι, το οποίο είναι μακρόστενο και το οποίο ήταν σαν φυλακή. Δεν επιτρεπόντουσαν να βγαίνουν έξω. Τους κλειδώνανε μέσα. Τα παράθυρα είχαν κάγκελα και δεν τους αφήνανε να βγουν έξω μέχρι να τους διαπιστώσουν ακριβώς την έκταση της νόσου κτλ. Ο πατήρ Ευμένιος, ευαισθητοποιημένος, πάντα, όχι γιατί ευαισθητοποιημένος, κοιτάξτε, να πρέπει να ξεχωρίσουμε οι άνθρωποι ότι εδώ δεν έχουμε ανθρωπιστική συμπεριφορά. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ναι. Ετούτοι το σύστημα το καινούργιο το οποίο ζούμε είναι ανθρωπιστικό και ανθρωπιστική κλπ. Ο χριστιανός, εφόσον ζει τον Χριστό, φυσικά όπου βρεθεί θα το διακονήσει τον αδερφό του τον άνθρωπο, χωρίς να έχει αξίες ανθρωπιστικές. Οι άνθρωποι λένε ότι αυτές είναι ανθρωπιστικές αξίες. Αυτός ο άνθρωπος που είναι εγχριστωμένος θα αγαπήσει, θα συγχωρήσει, θα παραβλέψει. Καταλάβατε. Είναι εγχριστό δηλαδή, όχι ανθρωπιστικές. Εγχριστό, μάλιστα. Ναι. Ήταν εγχριστωμένος άνθρωπος ο Πατρευμένιος. Αλλά δεν το ξέραν οι άνθρωποι. Γιατί οι άνθρωποι τραβιόνται από αυτά που λάμπουν. Ναι. Ο Πατρευμένιος δεν έλαμπε. Ήταν λίγο γεφταρία. Κατσαρίες φόρεγε, κάτι κατσάρια φόρεγε. Ήσυχος, αν πολύ φτωχός, έτσι πρέπει να περνούσε και λίγο απαρατήρητος, αν κατάλαβα καλά. Ναι, απαρατήρητος περνούσε, αλλά και λίγο τον είχαν και λίγο παραβούτσικο, να ξέρετε. Α, οι έξυπνοι υπόλοιποι, ναι. Εξαιρουμένων όμως των ασθενών και των συγγενών τους. Που τον ήξεραν. Αυτών, ναι, που ήσαν πολύ κοντά. Όλοι οι ασθενείς ξέρανε την αγιότητά του, ναι, και όλοι οι ασθενείς σεβόντουσαν ότι ο πατήρ Ευμένιος είχε περάσει αυτό και από Σοφρόνιος μοναχός, που ήταν σχεδόν έτσι πολύ σοβαρός, έγινε ο πατήρ Ευμένιος ο λάμπων και χαμογελαστός.
Εμείς ζούσαμε κοντά με τον πατέρα Ευμένιο, γιατί εγώ έκανα και ειδικότητα στο Λιμωδόν και οπότε γι' αυτό τον ξέρετε και τόσο καλά. Απόσταση 100 μέτρων. Ναι. Ήμασταν πάρα πολλά χρόνια παρέα και πήγαμε σε διάφορα μέρη μαζί. Το τέλος θα σας πω και κάτι, για να, όταν νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε, 5 λεπτά πριν θέλω να πείτε ότι πάτερ Βάγγελε, να μας πείτε αυτό που έχετε να μας πείτε, ναι, γιατί είναι σημαντικό. Σας συνεχίζω λοιπόν. Ο πατήρ Ευμένιος τώρα τι έκανε? Άρχισαν και μαγείρευαν για τα παιδιά αυτά. Όλοι μαζί μαγειρεύανε, αλλά δεν μπορούσαν τους πάνω το φαγητό, γιατί δεν ξεκλειδώνανε να μπούμε μέσα. Και τι έκανε? Φτιάξανε ένα. Πώς είναι τα ξύλα που έχετε για να φουρνίζετε τα ψωμιά? Φτιάξανε λοιπόν ένα ξύλο και βάλανε απάνω. Και εκεί πάνω βάζανε γιαούρτια, βάζανε φαγητό και το βάζανε μέσα από τα κάγκελα. Ναι. Καταλάβατε? Και το παίρνουν τα παιδιά από μέσα. Όταν τα παιδιά αυτά βγήκανε απ' έξω και τους επιτρέπανε σιγά σιγά να κάνουν βόλτες μέσα στο, εκεί στο Λιμωδόν, πηγαίνανε αμέσως στον πατήρ Ευμένιο, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά. Εκεί ο πατήρ Ευμένιος τα υποδεχόταν τα παιδιά αυτά. Ας σημειωθεί ότι τα παιδιά αυτά το 90% ήταν ομοφυλόφιλοι, οι οποίοι είχαν κολλήσει αυτήν την ασθένεια. Τότε περίπου έτσι ήταν. Ναι. Τότε. Μιλάτε 80, 79, 80, 81. 80, 81, 82, τότε, ναι, ναι. 80, 83. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο πατήρ Ευμένιος τώρα δεν έκανε μια ειδική κατήχηση στους ανθρώπους που ενώ γνώρι ζητήσαν και τι ήταν. Ο πατήρ Ευμένιος συνέχιζε να κερνάει τους ανθρώπους όπως κέρναγε όποιον πήγαινε. Ναι. Δεν είχε οφθαλμό που να δει κάποιον και να του πει. Και έρχονταν άνθρωποι που φοράγανε διάφορα ρούχα τα οποία ήταν πολύ προκλητικά κτλ. Ενώ άρενες, έτσι. Λοιπόν, και παρόλα αυτά ο πατήρ Ευμένιος ουδέποτε είπε τίποτα. Τους ναι. κέρναγε, τους περιποιότανε. Τα πάντα. Τα πάντα. Δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Ταυτοχρόνως τώρα ο πατήρ Ευμένιος είχε γνωριστεί με τον Άγιο Πορφύριο. Η γνωριμία του Αγίου, του πατρός Ευμενίου με τον πατέρα Πορφύριο είχε γίνει πολλά χρόνια πριν, νομίζω πρέπει να ήταν σοφρόνιο, δεν θυμάμαι, γιατί έγινε απευθείας στο ναό του Αγίου Γερασίμου που είναι στην Πολυκλινική Αθηνών. Ναι. Ναι. Μπήκε μια μέρα ο πατήρ Πορφύριος, ο πατήρ Ευμένιος πήγαινε και αγόραζε ψάρια στην ψαραγορά της Αθήνας για τους χαρσενικούς. Ναι. Επειδή δεν μπορούσε να περπατήσουν πολλοί από αυτούς και πήγαινε αυτός και αγόραζε. Είχε αυτά τα δίχτυα, αν θυμόνται οι παλαιοί, ήταν κάτι δίχτυα που βάζαμε μέσα. Για τα ψάρια. Ναι, ναι. Ναι, τα ψάρια. Λοιπόν, και πήγαινε εκεί και μπήκε μέσα στο ναό του Αγίου Γερασίμου και λειτουργούσε ο πατήρ Πορφύριος. Λοιπόν, και μπήκε ο πατήρ, πάει μέσα, τον κοιτάζει, λέει πώς σε λένε, λέει με λένε Πορφύριο. Mm. Εσένα πώς σε λένε, λέει, νομίζω τώρα πρέπει να ήταν, δεν είναι γίνει παπάς ακόμα. Λέει Σοφρόνιο με λένε μοναχό. Mm. Και του λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, του λέει, εσύ του λέει Άνιος, έτσι μιλάει. Εσύ είσαι Άνιον, λέει. Λέει, εγώ λέει Μάγιος, λέει γιατί λέει, σε είδα εγώ έχεις φως και είσαι λειτουργάς με αγγέλους, λέει. Και του λέει ο πατήρ Πορφύριος, πάρα πολύ ωραία, λέει εγώ είμαι Άγιος ή εσύ είσαι Άγιος που το είδες. Λαμβάνεστε, ναι, ναι, ναι. Αυτός ο διάλογος είναι παροιμιώδης, να ξέρετε, και είναι πώς ξαφνικά ταπεινοί άνθρωποι, πόσο ταπεινός ήταν και δεν απεδέχθη αυτό το οποίο έβλεπε ο άλλος και τι ωραία πώς το μετέφερε ότι το χάρισμα ήταν στον άλλον. Μετά γίνανε φίλοι και όταν, όπως λέει και ο Μόρφο, όταν πολλές φορές, όταν ο πατήρ Πορφύριος ήθελε κάπου να ξεμολογηθεί, έλεγε να μου φέρετε τον Άγιο της Αθήνας, τον πατέρα Ευμένιο. Ναι. Αυτό ήταν και το κακό που του έκανε, γιατί ο πατήρ Πορφύριος όσο πια γερνούσε και δεν μπορούσε, άρχισε να στέλνει τον κόσμο και να τους λέει, δε τι είμαι εγώ, να πάτε όλοι στον πατέρα Ευμένιο, τον Άγιο άνθρωπο που είναι εκεί πέρα. Οπότε άρχισαν να έρχονται οι καραβιές, εκείνες οι καραβιές που ξεφορτώνονταν στον καημένο τον πατήρ Πορφύριο, οι καραβιές των πικραμένων κτλ. Αλλά και πάρα πολλές καραβιές βλαμμένων, έτσι. Εγώ δεν τρέπομαι να σας πω. Στην εκκλησία έχουμε και πολύ βλάψη. Δεν καταλάβαιναν ακριβώς τη διάκριση αγιότητας ή κάτι του γλυκερού, όταν λέτε. Όχι το γλυκερό, τη μαγεία, πατέρα. Α, τη μαγεία. Τη μαγεία. Ιερεύση είστε εσείς. Όχι, όχι, λαϊκός. Όχι. Κοσμικός. Λαϊκός είστε. Ναι, ναι. Λαϊκός. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πάρα πολλές φορές υπάρχει στον κόσμο μια μαγεία. Ναι. Δηλαδή πιστεύουν ότι θα πάνε να κουμπίσουν έναν Άγιο και ο Άγιος, χωρίς αυτοί να κάνουν απολύτως τίποτα, θα τους τα πάρει όλα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό μερικές φορές. Πραγματικά αλλά δεν είναι αυτό η αγιότητα όμως. Αλλά δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Μα δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Ναι. Και ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να γίνει καλά το σώμα του, αλλά πρώτον να αντιληφθεί ποιο είναι το φως του Χριστού. Εκεί έγιναν πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Τι εννοώ, δηλαδή, ο πατήρ Ευμένιος με τη χάρη που είχε από τον Θεό, τους φώτιζε πάρα πολύ τους ανθρώπους και όποιος δεν άντεξε, σκόνταν και έφευγε. Τους έδειχνε ο ίδιος, ξέρετε, είχε μια επιθετικότητα, φύγε, του λέγε. Κάποιος ο οποίος πήγαινε εκεί
με την διάθεση να τον αγιοποιήσει, καταλάβατε, δηλαδή να το χρησιμοποιήσει μαγικά, τον πέταγε έξω, τον έδιωχνε, τον έπιανε από εδώ, φύγε. Το έβλεπε και τον έδιωχνε, ναι. Και τους έδιωχνε, ναι. Και αυτό καμιά φορά παρεξηγούσαν και ανθρώποι. Τα ρούχα του, όπως σας είπα, ήταν φτωχικά. Πατέρα Ευάγγελε, και να σας ρωτήσω, έτσι δηλαδή η ζωή, αυτό με το έτσι δεν το γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό ήταν μετά το 81. Δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα. Ναι, γιατί, ναι, δεν είναι γνωστό γιατί, αυτό. Ναι. Γιατί δεν ζήσανε πολύ κοντά, μερικοί που μιλάνε συνέχεια, και δεύτερον που έχουν είναι το εξής. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι πιο πολλοί άνθρωποι θέλουν τα θαύματα των Αγίων. Ναι, και όχι τη ζωή τους και τον αγώνα. Αυτά τα θαύματα των Αγίων πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι για να έχουν οι άνθρωποι την πολιτεία των θαυμάτων έχουν ένα βίο αγιοπατρικό. Και ο βίος αγιοπατρικός είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εάν βρίσκανε λεπρό, θα το φιλούσαν στο στόμα να του πάρουν τοπίον, διότι πολλές φορές όταν υπήρχαν πία στα σώματα των ανθρώπων, ο πατήρ Ευμένιος με την Αργυρό και τα λοιπά, για να, επειδή δεν υπήρχαν και καλά να τα ανοίξουν, ρουφούσανε με το στόμα του τοπίον από τα πόδια των ρόστων. Καταλάβατε, σε λέω. Σε τέτοιο σημείο, ναι, το οποίο είναι... Οι άνθρωποι θέλουν, καλέ μου, άνθρωποι... Και καλοπέραση και... Πώς, δεν άκουσα? Πώς σας λένε το μικρό σας όνομα? Γιάννης. Κύριε Γιαννάκη μου, κύριε Γιάννη μου, οι άνθρωποι τι θέλουν, ξέρετε, θέλουν να κάθονται σε ποδηθρόνα και να έρχεται η χάρη του και Θεού στο κεφάλι του. Χωρίς αυτό. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα, ούτε τα έχει αυτά. Εντάξει. Έτσι, δυστυχώς έτσι. Πρέπει να τα καταλάβουν όλοι και αφού κάνετε αυτή την εκπομπή, να καταλάβουν όλοι ότι ακριβώς έχει σημασία αυτό με το AIDS. Γιατί ο γέροντας αυτός, και θα σας πω τώρα και κάτι άλλο για να καταλάβετε τι σχέση και πώς πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Ναι. Και αυτό ζητάει ο κόσμος από την Εκκλησία. Πατέρα Ευάγγελε, να μας πείτε και αυτό που είπατε για τα 5 λεπτά, γιατί θα κλείσουμε σε 5 λεπτά. Να πείτε και αυτό. Και τελειώνουμε. Και θα έχουμε να πάμε. Είναι πάρα πολλά που μπορώ να σας πω, αλλά τώρα άλλη φορά. Ναι, σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Ακούστε το ωραίο. Ναι. Τα παιδιά αυτά τα οποία βγήκαν μια φορά από το νοσοκομείο και έτσι και πάλι πήγαν στο γέροντα, του λένε γέροντα, τόσο καιρό ερχόμασταν εδώ πέρα. Μας ταΐζατε, μας ποτίσατε. Θέλουμε και εμείς να σας καλέσουμε μια μέρα σπίτι μας να σας περιποιηθούμε. Ναι. Μου λέει η Βαγγέλη, θα πάμε. Λέω, γέροντα, πού θα πάμε? Αυτοί οι άνθρωποι γέροντα είναι. Δεν ξέρω, ξέρω τι είναι. Γέροντα, αυτοί οι δύο συζούν μαζί. Συζούνε, μένουν στο ίδιο σπίτι. Γέροντα, αυτοί φοράνε βέρες. Άρα πρέπει να καταλάβετε όλοι και να καταλάβει και η Εκκλησία, να καταλάβει και ο λαός ότι από το 1981, 82, 84 υπήρχαν που συζούσαν. Αντιλαμβάνεστε, ναι, φοράγανε βέρες αυτοί. Αντιλαμβάνεστε, λέω. Βέρες φοράγανε στα χέρια. Ότι είσαι αραβολιασμένοι, πατριμένοι, ξεχωρίσανε. Και τον καλούν τον γέροντα να πάμε. Και μου λέει, να πάμε, Βαγγέλη. Γέροντα, πώς θα πάμε εκεί πέρα? Θα μας δει κανένα μάτι να μπούμε εκεί μέσα, θα λένε πού μπήκαν αυτοί και τα λοιπά. Μου λέει, δεν ξέρω ο κόσμος. Τι ξέρω ο κόσμος, μου λέει, Βαγγέλη, ανθρώπινε. Καλά, λέω, γέροντα, θα σας πάω. Μου λέει, βάζει το αυτοκίνητό σου και πήγαμε εγώ, ο πατήρ Ευμένιος, η Αργυρό, περίφημη Αργυρό, ένα αξιολογότατο πρόσωπο. Είστε πολύ ευλογημένοι στην Κρήτη, να ξέρετε. Έχετε βγάλει ηρώες, μάρτυρες, πολύ πέρα από τους αγώνες που κάνετε. Ναι. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί πέρα. Μπαίνουμε μέσα, ο γέροντας λοιπόν μπαίνει μέσα, τον καλωσορίσαν αυτοί. Το σπίτι αυτό ήταν μαύρος τείχος από εδώ, κόκκινος τείχος από εκεί, κουρτίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Όλα τα κεντσαριά, ξέρετε πώς ήταν, με φώτα και διάφορα έτσι, μια ατμόσφαιρα πολύ ξενική για μας. Είχαν βάλει φαγητό, το είχαν φτιάξει ψάρι του γέροντα, δεν έτρωγε κρέστος. Ευλόγησε την τράπεζα, φάγαμε. Και αφού φάγαμε λοιπόν, μου λέει Βαγγέλη, μου λέει θέλω να νιστάζω, πρέπει να κοιμηθώ, θέλω να ξαπλώσω, δεν μπορώ να γυρίσουμε πίσω. Λέω γέροντα να τους πω. Ρωτάω τα παιδιά, λέω ρε παιδιά, λέω θέλει να ξαπλώσει λίγο. Α, λέει εμείς, λέει κύριε Παπα-Νικολάου, έτσι ήμουν γιατρό. Ήσταν λαϊκός τότε, ναι. Ναι, ναι. Μου λέει, εμείς λέει δεν έχουμε να ξαπλώσει. Πού να ξαπλώσει, μου λέει. Εμείς έχουμε το κρεβάτι το διπλό που κοιμόμαστε εμείς, μου λέει. Πού θα τον βάλουμε τώρα, ντρεπόμαστε. Τον βάλουμε στο κρεβάτι που κάνουμε εμείς αμαρτίες, μου λέει τον άγιο άνθρωπο, λέει τι ντρέπομαι, πώς θα το βάλουμε εκεί. Του λέω γέροντα, οι άνθρωποι μου είπαν ότι έχουμε μόνο το κρεβάτι το διπλό που κοιμούνται αυτοί. Σε παρακαλώ, του λέω, άφησε να πάμε να σε φύγουμε. Κοιμήσουμε στο αυτοκίνητο να σε πάω πίσω. Όχι, μου λέει, εγώ δεν να κοιμηθώ. Καλά, ρε γέροντα, του λέω, πώς θα κοιμήσω. Να φέρω ένα σεντονάκι, να ξαπλώσω πάνω να κοιμηθώ. Λοιπόν, πραγματικά ο πατήρ Ευμένιος έβαλε ένα σεντονάκι μονό και ξάπλωσε από τη μια μεριά. Κάθισε με μια μισή ώρα, ξεκουράστηκε, κοιμήθηκε, σηκώθηκε, φάγε παγωτό, έφαγε το ήπιο με τον καφέ κτλ. Και φύγαμε. Από εκείνη την ημέρα που φύγαμε, αυτά τα παιδιά αποφάσισαν ότι αφού ο Άγιος επισκέφτηκε στο σπίτι και τα λοιπά και αφού είχατε τη δαμόκλειο σπάθη από πάνω μιας κακοήθειας, διότι πολλές φορές το έτσι όταν δεν θεραπευόταν έβγαιναν κάποιες κακοήθειες τις οποίες τα παιδιά είχαμε και έπρεπε να πάνε χημιοθεραπείες. Είπανε δεν αφιερώνουμε κι εμείς να κάνουμε, ας πούμε, ας είμαστε παρέα αλλά ας μη ζούμε σωματικά σαρκικά. Έτσι για το πατέρα Ευμένιο. Και σιγά 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 εξομολογιώθηκε το Ευμένιο και τα λοιπά. Πεθάναν τα παιδιά αυτά. Πεθάνανε τα παιδιά. Ναι, ναι. Και πήγαμε στην κηδεία με τον πατέρα Ευμένιο και τα διάβασε τα παιδιά και τα μνημόνευε πάνω τα παιδιά. Τι θέλω να σας πω. Και μόνο που ξάπλωσε στο κρεβάτι των παιδιών τους χάλασε τη σχέση.
Καταλάβατε. Ναι, ούτε ναι. φώναξε, ούτε είπε τίποτα. Τίποτα δεν είπε. Ούτε μα, ούτε μου, ούτε δεν είναι δικά μας. Παιδιά δικά μας είναι ευλογημένα. Δεν πειράζει, τους ευλόγησε το φαγητό, το τραπέζι. Ουχή την αμαρτία. Προσέξτε το έτσι. Την αμαρτία την κλωτσούσε όχι, και την ήξερε. Τον άνθρωπο, α, όχι την αμαρτία, μάλιστα, βέβαια. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν. Αυτή είναι μια, αυτό είναι πολύ καλό παράδειγμα. Και εγώ τώρα, εγώ το είχα ξεχάσει, αλλά με αυτή τη φασαρία που έγινε τελευταία. Το είδατε και από κοντά, το βιώσατε. Είσαστε μαζί του, βέβαια. Και ναι. είδα ότι μετά από αυτό το γεγονός, να σα πω τώρα, ότι οι άνθρωποι πήγανε, μετά πήγαν και προσκύνησαν στην Τίνο, βγάλαν τα δαχτυλίδια, τα πετάξαν πάνω στην εικόνα. Καταλάβατε, του ναι, άρχισε μια μεταστροφή. Δεν υποχρεώνουμε τους ανθρώπους, ξανά πρέπει να σας το πω αυτά, δεν τους υποχρεώνουμε εμείς για τις βίες και οτιδήποτε να στραφούν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος και με πλήρη ελευθερία, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, εφόσον γνωρίσει έναν Άγιο του Θεού, γιατί οι άνθρωποι, να ξέρετε, θέλουν να δούνε μπροστά στα μάτια τους, να πιάσουν έναν Άγιο του Θεού. Βέβαια. Αυτοί λοιπόν ήσαν οι άνθρωποι Άγιοι του Θεού. Να ξέρετε όμως ότι τους γνώρισε ο απλός λαός, τον εγνώρισε, κάποιοι μοναχοί και ιερομόναχοι που ερχόντουσαν, και κάνα δυο επίσκοποι, το μεγαλύτερο τμήμα της δικούς εκκλησίας, δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι καθόλου. Αυτά. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Θέλεις κάτι άλλο? Όχι, ήταν πολύ κατατοπιστικά και πολύ πρακτικά και βιωματικά αυτά που είπατε. Ωραία. Πολύ κατατοπιστικά ήτανε. Είναι πανέμορφα σαλβίος Αγίου. Είναι πανέμορφο. Ναι. Το κατα... δεν σας μίλησα για κατατοπιστικά. Σας μίλησα για τη χαρά του Χριστού. Ναι. Πώς αλλοιώνει τους ανθρώπους. Καταλάβατε. Ναι. Και κρατήστε τον Άγιο που έχετε εκεί πέρα να σας ευλογεί και με αξιωθείτε πάντοτε να τον τιμάτε ορθοδόξως και σωστά και όχι μαγικά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας από την Κρήτη. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Είπε κάποια σημεία ο πατέρας Ευάγγελος. Είδε μεταμορφωμένο τον άνθρωπο, όπως θα είμαστε στην Ανάσταση πρώτα, που πολύ σημαντικό, νομίζω πρέπει να το σχολιάσουμε. Τι θα πει η Ανάσταση, άλλη μορφή, όπως βλέπουμε και τον Χριστό. Βέβαια. Το είδε μπροστά του, αυτό με το AIDS δεν το γνώριζα και πόσο άνετα αντιμετώπιζα, αλλά κατά Χριστό πάντα. Και έτσι φαντάζομαι θα πήγε η ζωή του μέχρι το 99 που έφυγε. Γενικά αυτό είναι χαρακτηριστικό όλων των Αγίων. Οι Άγιοι δεν φοβήθηκαν ούτε ασθένειες, ούτε η λέπρα, που τότε ήταν ακριβώς, κάτι φοβερό. Ακριβώς. Ούτε να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους οι οποίοι κουβαλούσαν αυτό το φορτίο της ασθένειας. Οι Άγιοι βλέπαν τους συνανθρώπους τους σαν εικόνα Χριστού. Mm. Και υπάρχει ένα γνωμικό που έλεγε ο γέροντας, ο πατήρ Ευμένιος, να μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω. Ναι, βέβαια, πολύ χαρά. Γιατί αυτό, εφόσον έβλεπε τον συνάνθρωπο σαν εικόνα Θεού, αυτό δικαιολογεί και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν ο ίδιος ο Άγιος σε αυτούς τους ανθρώπους. Λέει ο Άγιος Ευμένιος ότι «Χριστέ μου, βοήθησέ με να σε αγαπώ περισσότερο, περισσότερο και περισσότερο. Να σε αγαπώ περισσότερο από τον εαυτό μου, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους και να μην χορταίνω να σε αγαπώ». Όταν μιλάει ένας Άγιος έτσι για τον ίδιο τον Χριστό, θα προσπαθήσει αυτό το πράγμα να το κάνει πράξη μέσω των συνανθρώπων του. Και γι' αυτό προσέφερε και στους συνανθρώπους του. Γιατί αγαπούσε τον Χριστό. Και τον Χριστό τον έβλεπε στα μάτια των συνανθρώπων του που αγωνιούσαν, που προσπαθούσαν να ζήσουν μέσα από μια συγκυρία που μάλλον θύμιζε περισσότερο θάνατο παρά ζωή. Ναι, ναι. Επίσης, τελικά και ένας Άγιος μπορεί να αμαρτήσει ή να πέσει, αυτό με το δαιμόνιο, βέβαια, μόλις το σκέφτηκε. Ναι. Νομίζω να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό, έχει μεγάλη σημασία. Γιατί θεωρούμε υπεράνθρωπο τον Άγιο. Μα γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι είναι, ο Άγιος Ευμένιος είναι ένα παράδειγμα για εμάς τους νέους. Ναι, το είπατε. Θεωρούμε ότι οι Άγιοι είναι κάτι μακρινό. Δεν είναι μακρινό. Υπάρχουν Άγιοι σήμερα. Το θέμα είναι εμείς, οι δικές μας αμαρτίες, αφήνουν τα μάτια μας να καθαρίσουν και να δουν αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους και να τους συναναστραφούν. Επιλέγουμε να συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν αυτό που η αμαρτία θέλει να καλύψουμε. Και τους αγιασμένους πραγματικά ανθρώπους, αυτούς που ευωδιάζουν Χριστό, τους αφήνουμε στην αφάνεια. Θέλουν να τους έχουμε στην αφάνεια, γιατί είναι με τον Χριστό και δεν τους ενδιαφέρει να συναναστρέφονται με άλλους, αλλά εμείς τι κάνουμε για να πάρουμε από αυτούς τους ανθρώπους, για να
επικοινωνήσουμε και να κοινωνήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό ο Άγιος Ευμένιος, όπως πολύ ωραία μας είπε ο πατήρ Ευάγγελος, είχε αυτή τη στάση προς τους ανθρώπους και γι' αυτό όταν το δαιμόνιο τον επισκέφθηκε, οι άνθρωποι οι ίδιοι αγωνιούσαν για τον Άγιο. Οι ασθενείς, οι συνασθενείς. Και είπε ότι μετά άρχισε να χαμογελάει. Βέβαια. Αφού ήρθε η πτώση και η μετάνοια. Υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες λένε ότι ο Άγιος γενικότερα στη ζωή του ήταν, ήταν ήσυχος, ήρεμος. Ναι, ναι, φαίνεται αυτό και από τον τρόπο που... Και αυτό το είχε και στην εξομολόγηση. Ναι. Και όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν να εξομολογηθούν, λένε οι μαρτυρίες ότι δεν σχολίαζε, ούτε μιλούσε πάρα πολύ. Ναι. Άκουγε και μιλούσε όταν έπρεπε, όσο έπρεπε. Ναι, 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 και αυτό είναι ένα μάθημα και για όσους έχουμε... Τους σημερινούς πνευματικούς, αλλά και το ποίημα που πάει να εξομολογηθεί. Αυτό το περιστατικό με το δαίμονα και η πτώση, ίσως τον έκανε και να δει διαφορετικά με αγάπη, ανεκτικότητα, αλλά όχι την αμαρτία στο ζευγάρι. Ναι, τον βέβαια. Τον ομοφυλόφιλο, γιατί το περιέγραψε από κοντά ο πατήρ Ευάγγελος. Γι' αυτό έχει σημασία και το υπογραμμίζω, δεν το άκουσε, το είδε. Ναι, βέβαια. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε κάποια θαύματα που έκανε. Υπάρχουν μαρτυρίες γιατί για το ρωτάω, γιατί για να γίνει κάποιος επίσημα Άγιος πρέπει να υπάρχουν και θαύματα. Βέβαια, η Εκκλησία πρέπει να είναι καταγεγραμμένα θαύματα. Υπάρχουν θαυμαστά γεγονότα στη ζωή του Αγίου. Να μας πείτε κάποιο. Εμένα αυτό που με έχει έτσι συγκινήσει ιδιαίτερα και μου έχει τραβήξει πολύ την προσοχή είναι όταν ένα ζευγάρι πήγε να εξομολογηθεί στον Άγιο Ευμένιο. Μπήκε πρώτα η γυναίκα. Ναι. Η οποία είχε κάνει κάποια αμαρτία. Φοβόταν όμως, ντρεπόταν να την πει. Ένιωθε άσχημα. Τότε ο Άγιος Ευμένιος της ακουμπά το χέρι και της λέει «Δεν είναι έτσι παιδί μου, μη στεναχωριέσαι, ο Χριστός σε αγαπά». Mm. Και έτσι όταν τελείωσε η εξομολόγηση, βγήκε έξω η γυναίκα, λέει στον άντρα της ότι εάν θες να εξομολογηθείς θα τα πεις όλα. Ναι, γιατί ναι. Αυτός είπε χαρακτηριστικά, αυτός λέει τα ξέρει πριν από εμάς. Και δεν μπήκε ο σύζυγός της. Την επαύριο ετοιμάστηκε, ξεκίνησε να πάει στο γέροντα. Καθώς ήταν μέσα στο αμάξι έλεγε να θυμηθώ να πω, απαριθμούσε τις αμαρτίες, να θυμηθώ να πω αυτό, να μην ξεχάσω να πω εκείνο. Φτάνει λοιπόν στο γέροντα, χτυπάει την πόρτα και ένα πνευματικό παιδί του θέλησε να τον διώξει, γιατί πιθανόν ο γέροντας να αναπαυόταν. Τότε ο πατήρ Ευμένιος του λέει «έλα, έλα μέσα», του λέει «γονάτισε». Σοκαρισμένος ο άνθρωπος λέει «εγώ ήρθα να εξομολογηθώ». Λέει «τα είπες όλα παιδί μου στο δρόμο ενώ ερχόσουν». Γνώριζε. Ήταν αυτό το χάρισμα το οποίο είχε λάβει από το Θεό. Και αυτά που είπε εκεί θεωρήθηκε ότι τα είπε και στον ίδιο. Ακριβώς. Και αναπαύθηκε και ο ίδιος. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι όντως ένα θαυμαστό γεγονός. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό ότι να κρατήσουμε τα 2-3 που είπατε και ο πατήρ Ευάγγελος αλλά και εσείς. Την ταπεινότητα, το δαιμόνιο, τη μετάνοια, την πτώση. Όλοι ήταν άρρωστοι από τη λέπρα, δεν φοβότανε να τους φιλήσει το ποιον που είπε. Ακριβώς. Που σίγουρα πάρα πολύ λέμε αγαπάμε τους άλλους, αλλά άμα δούμε δίπλα τον άρρωστο δεν νομίζω να πλησιάσει κανείς. Ναι, ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά αυτός το βίωσε και το είπε πάρα πολύ πρακτικά. Κάτι άλλο που πρέπει να κρατήσουμε κατά τη γνώμη σας έτσι κλείνοντας που να το γνωρίζουμε. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι το οποίο θεωρώ επίκαιρο. Ναι. Βλέπουμε στις μέρες μας πολλούς κληρικούς να επηρεάζουν και λαϊκούς, αλλά και οι ίδιοι κληρικοί να κόβουν το μνημόσυνο των επισκόπων τους. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Όταν κάποιοι αγιορείτες σταμάτησαν να μνημονεύουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν ο Δημήτριος μάλιστα. Που ο Άγιος Ευμένιος σε μία συζήτηση είπε «κακώς, λέει, έχουν κόψει το μνημόσυνο». Γιατί, λέει, το έχουν κόψει. Δεν είναι καλός ο Πατριάρχης μας. Και συνέχισε να λέει, Άγιος είναι ο Πατριάρχης μας. Γιατί να μην τον μνημονεύουν. Όχι, όχι, δεν είναι κακός ο Πατριάρχης μας. Για να μην μνημονεύεις Πατριάρχη θα πρέπει να είναι αιρετικός.
Ο Πατριάρχης μας είναι Ορθοδοξότατος. Άγιος είναι ο Πατριάρχης μας. Ναι. Βλέπουμε έναν αγράμματο άνθρωπο πώς συμπεριφέρεται στην επίσημη εκκλησία. Ναι. Εμείς και σήμερα και επαναστατούμε. Μας, βέβαια. Ακούμε, στέκουμε και περιμένουμε να ακούσουμε τον δεσπότη μας να πει κάτι για να πιαστούμε και να αρχίσουμε να κάνουμε πόλεμο και όλα αυτά. Ας ηρεμήσουμε λίγο, ας αποκτήσουμε αυτή την ταπείνωση και την ηρεμία που είχαν ενώ οι Άγιοι. Ναι, ταπεινός και το λάθευδιό σας είναι και πολύ εκκλησιολογικό και κανονικού δικαίου αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ να κλείσουμε την εκπομπή με αυτά τα λόγια, τα πολύ ωραία και το παράδειγμα που είπατε για τα δύο άτομα που πήγαν να εξομολογηθούν. Ναι. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε για τον Όσιο Ευμένιο σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου από την Αθήνα, ιατρό, ιεραπόστολο, που είπε βιωματικά και από κοντά κάποια πράγματα. Πατέρα Διονύση, θερμές ευχαριστήσεις σας. Είναι ο ηγούμενος, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγκαράθου για τα τόσο συγκεκριμένα και πρακτικά που μας είπατε. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, στη Greek TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.